Στο στούντιο ο Υπουργός Ενέργειας, ο κύριος Γιώργος Σταθάκης. Καλησπέρα σας, κύριε Σταθάκη. Λοιπόν, το θέμα των τελευταίων 2-3 εβδομάδων είναι το θέμα των πληστηριασμών και θα ήθελα να σας ρωτήσω ευθέως αν κινδυνεύει η πρώτη κατοικία από 1η-1η του 19. Η απάντησή μου κατηγορηματικά όχι, διότι όπως ξέρετε ο νόμος Κατσέλη, ο οποίος... Ο νόμος Κατσέλη Σταθάκη. Σταθάκη, λοιπόν, άλλαξε το 2015, έχει ισχύει μέχρι τα τέλη του 2018 και καλύπτει όλα τα νοικοκυριά που έχουν ακίνητη περιουσία πρώτη κατοικία, δηλαδή αντικειμενική αξία, για τετραμελή οικογένεια μέχρι 260.000 ευρώ, mm-hmm. 280.000 με τρία παιδιά. Mm-hmm. Ταυτόχρονα τα εισοδηματικά κριτήρια επίσης φτάνουν μέχρι τις 40.000 ευρώ υπό προϋποθέσεις που επιτρέπουν σε περίπτωση αδυναμίας πληρωμής να έρχεται το κράτος να πληρώνει για 3 χρόνια το στεγαστικό δάνειο και για τις υπόλοιπες κατηγορίες προβλέπει ρύθμιση των τραπεζών υποχρεωτική με βάση τις ελάχιστο επίπεδο διαβίωσης ενός νοικοκυριού που για μια τετραμελή οικογένεια είναι 1.100 προς αυξημένο κατά 70%. Άρα από εκεί και πάνω πρέπει να προσαρμοστεί η δόση του. Άρα υπ' αυτούς τους όρους ο νόμος προσφέρει πλήρη κάλυψη στο περίπου στο 80% των οικοκυριών της χώρας. Μέχρι 31/12 του 2018, κύριε Σταθάκη. Μέχρι 31/12 του 2018. Συνεπώς, να το υπογραμμίσω αυτό, μέχρι 31/12 του 2018 μπορούμε να κάνουμε αίτηση. Η διαδικασία φυσικά θα πάρει όσο χρόνο χρειάζεται για να βγει η δικαστική εντολή. Ωραία, και αυτά τα ποσά που μας δώσατε αφορούν στην πρώτη κατοικία για τα στεγαστικά δάνεια. Για τα στεγαστικά δάνεια, επιπρόσθετα ο νόμος, σε σχέση με τον προηγούμενο νόμο Κατσέλη, ο δικός μας νόμος προσέθεσε και τα δάνεια και τα χρέη προς το δημόσιο και τα χρέη προς τους ασφαλιστικούς οργανισμούς, ούτως ώστε το νοικοκυριό να κάνει συνολική ρύθμιση των χρεών και όχι μόνο το στεγαστικό δάνειο. Να το διευκρινίσουμε για να το καταλάβει και ο κόσμος. Στα επιχειρηματικά δάνεια. Κάποιος έχει πάρει ένα επιχειρηματικό δάνειο, έχει βάλει υποθήκη το σπίτι του πρώτης κατοικίας. Προστατεύεται αυτός? Το νόμος προστασίας των οικοκυριών δεν αφορά το εμπορικό κομμάτι. Το εμπορικό κομμάτι ανήκει σε άλλο δίκαιο, είναι ο εμπορικός κώδικας και όλες οι συνέπειες. Σε αυτές τις περιπτώσεις, τα επιχειρηματικά δάνεια, φτιάξαμε τον άλλο θεσμό, τον εξοδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης. Οπότε οι επιχειρήσεις και οτιδήποτε συνοδεύει την υπερχρεωμένη επιχείρηση προσφεύγει στον εξοδικαστικό μηχανισμό, όπου προσπαθεί να κάνει ρύθμιση όλων των χρεών που έχει με το δημόσιο, με τους ασφαλιστικούς οργανισμούς και με τις τράπεζες. Αυτό ο νόμος, ο οποίος έχει τεθεί σε ισχύ, αποτελεί τον κατεξοχήν μηχανισμό με τον οποίο ο επιχειρηματίας και ο έμπορος μπορούν να ρυθμίσουν τα χρέη τους. Οπότε όσοι έχουν πάρει επιχειρηματικά δάνεια και κινδυνεύει η πρώτη τους κατοικία, πρέπει να μπουν στον εξοδικαστικό μηχανισμό ακριβώς να κάνουν ρύθμιση στο χρέο του όπως προβλέπει ο νόμος. Κύριε Σταθάκη, προβλέπετε κάποια νομοθετική ρύθμιση, κάποια νέα νομοθετική ρύθμιση για την προστασία της πρώτης κατοικίας, αρκεί ο νόμος Κατσέλη Σταθάκη? Νομίζω ότι ο νόμος Κατσέλη Σταθάκη, ο νόμος για τον εξοδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης των επιχειρηματικών δανείων, ο κώδικας διοντολογίας των τραπεζών που για τις περιπτώσεις που δεν καλύπτονται επειδή έχουν πιο ψηλά εισοδήματα, πάλι προβλέπει ότι αν έχει μειωθεί το εισόδημα, ο κώδικας διοντολογίας των τραπεζών πάλι έχει κανόνες στο εσωτερικό του, ελάχιστο κόστος διαβίωσης, προσαρμογή της δόσης μόνο στο από πάνω κομμάτι. Άρα έχουμε 3 εργαλεία τα οποία είναι στη θέση τους και προσφέρουν κατά τη γνώμη μας προστασία πλήρη στην πρώτη κατοικία, μεταβεβαιότητας σε όλους έχουν πρώτη κατοικία, λαϊκή κατοικία ή μεσαία στρώματα. Συνεπώς νομίζω ότι μέχρι τα τέλη του 2018 δεν χρειάζεται καμία απολύτως ρύθμιση και το σύστημα είναι ιδιαίτερα ασφαλές για το σύνολο των οικοκυριών. Μία τελευταία ερώτηση για να κλείσουμε το κομμάτι των πληστηριασμών. Δεν έχω κατοικία. Μένω στο ενίκιο και δεν έχω σημαντικά περιουσιακά στοιχεία. Πώς προστατεύομαι αν έχω χρέη από καταναλωτικά δάνεια και πιστωτικές κάρτες, για παράδειγμα?
Τα καταναλωτικά δάνεια είναι μια χωριστή κατηγορία, δεν κινδυνεύει φυσικό εφόσον δεν έχετε κατοικία. Τα καταναλωτικά δάνεια είναι μια χωριστή κατηγορία. Αυτά δεν έχουν εγγύησεις, όπως ξέρετε. Mm-hmm. Άρα τα καταναλωτικά δάνεια από τη φύση τους, χωρίς εγγύησεις, είναι μονόδρομος. Πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος ρύθμισης με τις τράπεζες. Δεν απειλείται τίποτα, mm-hmm. διότι παρά το γεγονός ότι καμιά φορά ακούγεται ότι οι τράπεζες μπορεί να τα χρησιμοποιήσουν εναντίον σας για επισφάλειες, δεν ισχύει αυτό, γιατί δεν έχουν εγγύησεις αυτά. Mm-hmm. Ωραία, πάμε τώρα στα ενεργειακά. Υπήρξε λοιπόν συμφωνία με τους θεσμούς για την πώληση 4 λιγνητικών μονάδων της ΔΕΗ. 2 λοιπόν στη Φλόρινα, μελίτη 1, μελίτη 2, 2 στη Μεγαλόπολη, 3 και 4 μονάδες αν δεν κάνω λάθος. Τι θα γίνει με τους εργαζόμενους αυτούς, κύριε Σταθάκη, κινδυνεύουν να μείνουν άνεργοι? Υπάρχει κάποια πρόβλεψη? Στη Φλόρινα είναι η μία η μονάδα και μία άδεια. Άρα εάν ενεργοποιηθεί η άδεια θα προσθεθούν θέσεις εργασίας, δηλαδή θα φτιαχτεί ένα ακόμα εργοστάσιο. Και το υπάρχουν πλήρως εγγυημένες οι θέσεις εργασίας. Είναι μέρος της συμφωνίας για το πώς οι θέσεις εργασίας θα διασφαλιστούν. Η Μεγαλόπολη νομίζω επίσης έχει 2 μονάδες όπου θα υπάρξουν ειδικές ρυθμίσεις, μέρος της συμφωνίας, δεν θα είναι εκτός συμφωνίας. Νομίζω τα συγκεκριμένα μέτρα θα τα εξαγγείλουμε σχετικά σύντομα, μόλις τελειώσει το market test και έρθει ο νόμος για την πώληση των 3 λιγνητικών μονάδων και της μίας άδειας στη Βουλή στα τέλη Ιανουαρίου. Mm-hmm. Και όπως καταλαβαίνετε, βεβαίως οι κάτοικοι εκεί της περιοχής ανησυχούν. Τώρα, και θα αναμένουν με ενδιαφέρον αυτά που έχετε να τους πείτε, τώρα μέχρι την άνοιξη πρέπει να πουληθεί και το 17% της ΔΕΗ. Υπάρχουν ήδη αντιδράσεις από τη ΓΕΝΟΠ. Εσείς πώς αντιδράτε στις αντιδράσεις που δημιουργούνται? Νομίζω ότι σε αυτή τη φάση έχει μεταφερθεί όπως ήταν η αρχική συμφωνία του 2015. Μάλιστα νομίζω στην τρίτη αξιολόγηση ότι διατυπώθηκε διαζευκτικά, όχι πώληση αλλά και άλλοι τρόποι με τους οποίους μπορεί να αξιοποιηθεί. Η δέσμευση είναι να υπάρξει μια μελέτη σε αυτή τη φάση. Θα περιμένουμε να δούμε τη μελέτη, άρα νομίζω ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας σε αυτή τη φάση. Mm-hmm. Και να κλείσουμε με μια τελευταία ερώτηση για την ΑΕΣ Αμιντέου και την ΑΕΣ Καρδιάς που μπορούν να λειτουργήσουν ακόμη 14 μήνες. Έχετε ζητήσει εσείς ο ίδιος παράταση ζωής. Τώρα, αν δεν γίνει αποδεκτή αυτή η πρόταση, και εκεί θα χάσουν τη δουλειά τους περίπου 1.000 άνθρωποι. Η Καρδιά ήταν έτσι κι αλλιώς να φύγουν οι μονάδες. Ζητάμε μία αύξηση των ορίων, ώστε να μπορεί να παράγει όσο καιρό είναι, να παράγει παραπάνω. Το Αμίντεο είναι μια ξεχωριστή ιστορία. Το Αμίντεο τελειώνει το 19. Έχει τη δυνατότητα να αποκτήσει νέα πνοή ζωής για τα επόμενα 15 χρόνια, εάν γίνουν επενδύσεις σε αυτό. Στη συμφωνία που κάναμε με τους θεσμούς, το Αμίντεο είναι πλέον ελεύθερο, εάν βρεθούν επενδυτές, να γίνει αντικείμενο αυτού της νέας επένδυσης για να είναι περιβαλλοντικά συμβατό και να αποκτήσει μια ζωή για 15 χρόνια. Άρα η δική μας προσέγγιση λέει, το Αμίντεο δεν έχει τελειώσει, είναι ανοιχτό θέμα, να δούμε εάν μπορέσουμε να του δώσουμε νέα ζωή για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Σταθάκη, που ήσασταν εδώ απόψε. Και εγώ σας ευχαριστώ. Τώρα αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι.